Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή τώρα στην τοποθέτηση ήταν πολύ καυστική σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Είναι βέβαια και γνώστης ο πλέον ειδικός εδώ μέσα για να μας μιλήσει για αυτά. Θα ήθελα και εγώ να πω μερικά πράγματα. Καταρχήν, νομίζω σε μια τέτοια κουβέντα δεν πρέπει να λείπει όλη αυτή η ιστορία περί κλιματικής αλλαγής και απομόνωσης του ιδίου του άνθρωπου. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 30-35 χρόνια. Στην ουσία λένε ότι οι εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα δίνουν για την κλιματική αλλαγή. Είναι όμως πραγματικό αυτό, επαληθεύοντα τα δεδομένα αυτά μέχρι σήμερα. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ισχυριστεί, παρότι ότι έχει γίνει μια φοβερή προπαγάνδα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, είτε με ερευνητικά προγράμματα, είτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για να πείσουν τον κόσμο ότι όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Και το έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από μετρήσεις θερμοκρασιών που γίνονται στην ατμόσφαιρα, δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζεται από την αύξηση του καθώς και κάποια διαχρονική συσχέτιση η οποία υπάρχει μεταξύ αύξησης θερμοκρασίας της γης μαζί με τη συγκεντρώση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολύ, να υπάρχει μια συσχέτιση, αλλά η παρατήρηση είναι ότι συνήθως η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα ακολουθεί την κλιματική αλλαγή, δεν τη δημιουργεί η ίδια. Λοιπόν, πάνω σε αυτό όμως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των αερίων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και ένα μικρό ποσοστό των αερίων των οποίων δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο χρονικό ακόμα και υδρακοί δημιουργούν, και υδρακοί με την εξάπληξη τη θάλασσα δημιουργούν αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως ισχύει εδώ. Επίσης, από το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο κινείται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα, ένα πολύ μικρό ποσοστό εξαρτάται από ανθρωπογενείς δράσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στη φύση από μεταβολισμό οργανισμών, μικροοργανισμών στην ξηρά, στη θάλασσα, παντού. δεν είμαι πλέον ειδικός για να απαντήσω αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να επισημάνουμε και να πούμε με μια σιγουριά είναι ότι η δωρία όσων αντιστέκονται και έχουν την αντίθετη άποψη από αυτή την επικρατούσα για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και σίγουρα τη δράση του παγκόσμιου καπιταλισμού, ο οποίος στην προσπάθειά του, αν έχει κάτι να πουλήσει, πρέπει να δημιουργήσει την ανάγκη να το πουλήσει. Έχουμε λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει να δημιουργήσουμε και το πρόβλημα. Και φυσικά και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής και από το εμπόριο ρήπων το οποίο γίνεται. Και συνολικά δεν υπάρχει κάποιο από το αποτέλεσμα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε συνολικά πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, κατά πόσο έχει στηθεί αυτό το πράγμα σε πραγματική βάση ή σε μια ανάγκη της αγοράς. Τώρα, κάποια πράγματα την ηλεκτρική ενέργεια. Βασικό πράγμα και βασική τοποθέτηση είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο αγαθό και όχι ως εμπόριο. Δυστυχώς, μετά την απελευθέρωση αγοράς, αυτό είναι δεδομένο πλέον στην ελληνική πραγματικότητα και το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά και κυρίως από τους λογαριασμούς που έρχονται στο σπίτι μας και βλέπουμε πώς μπορούμε να το έχουμε. Η βασική ανάγκη σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια είναι να υπάρχει μια ασπρόσθετη παροχή ενέργειας με ασφάλεια, χαμηλό κόστος, προσόρους, κυρίως για κάλυψη αναγκών διαβίωσης και ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πάντα βέβαια με σεβασμό στο περιβάλλον και στους χώρους που αυτό μας παρέχει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, το είπε και η Φλόρα, αλλά καλό να το επαναλάβει και εγώ, ότι μόνο ένας δημόσιος φορέας μπορεί να εγγυηθεί την ενεργειακή ασφάλεια και το χαμηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το έχει κάνει δηλαδή στο παρελθόν σε περιοχές όπου αναγκαστικά λόγω τοποθέτησης, το που βρίσκονται δηλαδή, αναγκαστικά είχε μια παραγωγή με υψηλό κόστος, παρόλα αυτά ο καταναλωτής, ο μέσος πολίτης το αγόραζε με πιο φθηνό ρεύμα. Γιατί ο κρατικός αυτός ο φορέας, γιατί έχει μια συνολική εικόνα της ενεργειακής κατάστασης και των αναγκών και τη δυνατότητα να σχεδιάσει. Μπορεί να βρει τη βέλτιστη οικονομική λύση. Μπορεί να έχει την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό αφού τόσα χρόνια αυτό το πράγμα έκανε. Τώρα, μια αναφορά για τις ανάγκες, όπως είπαμε και πριν, το είπε και η Φλόρα, ας το επαναλάβω, παχυρούμε, δούμε σε πολλά παράδειγματα. Υπάρχει μια μείωση, η Φλόρα, γύρω στο 22% των ενεργειακών αναγκών στη χώρα. Ποια είναι η προ... Είναι περισσότερο. Να δούμε και ποια είναι η προοπτική όμως αυτή τη στιγμή
Πού θα εξελιχθούν, περιμένουμε ότι θα ανέβει. Ας το πάρουμε ένα-ένα, στον πρωτογενή τομέα. Ήδη υπάρχει μια συρρήκνωση στην αγροτική παραγωγή. Υπάρχει φοβερή πίεση διαχρονική, μάλλον από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Μέχρι και τώρα, με τον ασφαλιστικό νόμο για τη φορολόγηση των αγροτών, θα υπάρξει περαιτέρω συρρήκνωση στον πρωτογενή τομέα. Αν το πιάσουμε στο δευτερογενή τομέα, υπάρχει μια κουβομηχάνηση της χώρας με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή μικρότερες βιοτεχνίες που υπάρχουν στη χώρα και δραστηριοποιούνται συρρυκνώνονται διαρκώς. Στον πρωτογενή τομέα το εμπόριο ακολουθεί τη γενικότερη πορεία της οικονομίας και μόνο μπορούμε να πούμε ότι ο τουριστικός κλάδος κρατάει και έχει μια ανάπτυξη, η οποία φυσικά βέβαια βασίζεται πάνω στην ένταση εργασίας και στην πίεση των μισθών των εργαζομένων στον κλάδο. Αυτή η πτώση των αναγκών, αν θέλουμε να τις αξιολογήσουμε, δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε και έτσι ότι είναι αντικειμενικές. Και ο λόγος είναι ότι στα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια υιοθέτηση ενός καταναλωτικού μοντέλου και μια έλλειψη παιδείας από πολλούς, το οποίο μπορούσε να ξεκινήσει από το να κλείσουμε το φως σε ένα σπίτι την ώρα που δεν είμαστε εκεί, μέχρι να φτάσει στην ενεργειακή απόδοση μιας βιομηχανικής μονάδας. Εξάλλου, στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, το τελευταίο 20 από το 2020 προφανώς και έχει μπει στο περιθώριο, αφού ενδιαφέρον επιχειρηματικό υπάρχει για τα υπόλοιπα. Τώρα, για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, δεν νομίζω ότι αξίζει να πούμε κάτι παραπάνω πέρα από αυτά που είπε και η Λόρα. Δεν ξέρω αν ισχύει η απαγόρευση ανάπτυξη αγροτικών τουριστικών μονάδων και ανάπτυξη των υδροελεκτρικών ως απαγόρευση ή ως αποτέλεσμα πολιτικής. Το δεύτερο ισχύει απόλυτα ήδη από το 2001 για το πρώτο άρθρο. Όσον αφορά την ανάπτυξη ΑΠΕΒ, το οποίο το ζούμε και εδώ στην Κρήτη, υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θα καλό θα ήταν να είχαν απαντηθεί. Υπάρχει ζήτηση για να κάνει σχολεία, είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάποια απεξάρτηση από το πετρέλαιο, φυσικά όχι. Γίνεται κάποια εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων, και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μάλλον όχι. Υπάρχει δίκτυο για να το υποστηρίξει όλα αυτά. Ούτε αυτό υπάρχει και πρέπει να οικοδομηθεί ένα δίκτυο. Ποιος οικοδομεί τελικά αυτό το κόστος από την ιδρύθεση των άθρων. Είπε και η Φλόρα ότι υπήρξε μια αύξηση 20% από το 12 στο 14, από το 2 στο 15 στο τέλος ΑΠΕ, το οποίο είναι τώρα τέλος μείωση εκπομπών αερίου του Μοχυπίου, υπήρξε μια τεράστια αύξηση του 400%. Είναι δύο διαφορετικά τέλη. Είναι και τα δύο χρόνια. Δεν είναι ίδιο το τέλος των. Οπότε συνολικά είχαμε μια τεράστια. Από το 12 μέχρι το 14, από ό,τι ήταν 4.400%. Από 0,3 ευρώ τη μεγαβατόρα, είμαστε 3.400. Ωραία. Όλα αυτά είναι κάποια ερωτήματα πολύ σημαντικά. Τώρα, για να το εξειδικεύσουμε λίγο στο κομμάτι της κριτικής, δύο πράγματα εντάχει. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία τα είδαμε να εμφανίζονται και στο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτά τα έργα έχουν να κάνουν σχέση και με τη διασύνδεση και με τις μονάδες φυσικού αερίου και κάποια συστήματα υβριδικά τα οποία κάνουν τις ταμείευσεις. Όλα αυτά που σκοπούν στο να μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο αυτή η ιστορία με τα υβριδικά πάρκα και τις ΑΠΕ στο νησί. Τώρα το πού θα πηγαίνει το ρεύμα, το τι θα κάνει το ρεύμα για να αξίζει τον κόπο είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλά να πούμε μερικά πράγματα σε σχέση με το καθένα. Για τη διασύνδεση, άκουσα και τη Φλόρα να λέει ότι στην ουσία η διασύνδεση γίνεται για να μπορέσουν να πουλήσουν ρεύμα από φυσικό αέριο το οποίο παράγεται στην Πελοπόννησο, να μπορεί να βρεθεί μια αγορά για να απορροφηθεί. Ταυτόχρονα μπορεί να εγχέεται περισσότερη ενέργεια από άπες στο δίκτυο, με ένα σπάρο λοιπόν δύο τριγώνια αέριο. Τώρα, συνολικά όμως, επειδή νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε τελείως φοβικοί απέναντι σε νέες τεχνολογίες, αν και βέβαια το περιβάλλον επιβάλλει να είμαστε φοβικοί στο οτιδήποτε σχεδιάζεται και τι γίνεται, σε μια περίπτωση κατά την οποία ερχόταν στη Γιώτα μια διασύνδεση με την Κρήτη και μπορούσε η Κρήτη να δεχτεί γεννητικό ρεύμα φτηνό, το οποίο να εξασφάλισε την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και θα το απολάμβανε ο κόσμος που ζει στην Κρήτη με ένα φτηνό τιμολόγιο, σε αυτό δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν θα συνέβαινε ποτέ και με ποιους όρους. Όσον αφορά την άθληση ταμείευση, γίνεται πολύ κουβέντα ότι
μεγάλα φράγματα δημιουργούν κάποια περιβαλλοντικά προβλήματα και με τα οργανικά τα οποία εγκλωβίζουν μέσα στα φράγματα και τα οποία βγάζουν αέρια του θερμοκηπίου και με το θέμα ότι αλλάζει το τοπικό κλίμα και με τα θέματα των υγροστοιχείων των οποίων πηγαίνουν στις παράκτιες ακτές και στα παράκτια οικοσυστήματα και τα επηρεάζουν. Υπάρχουν κάποια πράγματα εδώ, βέβαια το θέμα του αερίου του θερμοκηπίου που τα αναφέραμε και στην αρχή, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα έργα τα οποία γινόταν παλιά, που είχαν στόχο κυρίως τη διαχείριση των νερών, με τα έργα που πάνε να γίνουν τώρα, ας πούμε, για να καλύψουν ενεργειακή υποτίθεται ανάγκη. Αυτά τα έργα που γινόταν παλιά εκστοχεύαν, όπως είπα, στη διαχείριση των νερών. Δηλαδή, επειδή το νερό είναι αναγκαίο για την επιβίωση ενός πληθυσμού και κάποιες δραστηριότητες σε μια περιοχή, πρέπει να διαχειρίζεται. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι μοχλός ανάπτυξης το νερό και για την βιοτεχνία, βιομηχανία, αλλά και τις καλλιέργειες, το πρωτογενή τομέα που υπάρχουν σε μια περιοχή. Και το τρίτο είναι θέμα προστασίας περιοχών από πλημμύρες, από ακραία καιρικά φαινόμενα που τα έχουμε βιώσει όλοι. Τώρα, με ένα ενδεχόμενο διαχείρισης από κάποιον ιδιώτη ενός φράγματος, ανεξάρτητα αν υπάρχουν στην περιοχή ή όχι επιφανειακά νερά, υπάρχει το κίνδυνο πάντα να γίνονται γεωτρήσεις. Όταν γίνονται γεωτρήσεις, εισχωρεί το νερό το θαλασσινό περισσότερο στη γη και με αποτέλεσμα και το νερό άδραξης που γίνεται από άλλες γεωτρήσεις να πέφτει πολύ ποιότητά του με τραγικά αποτελέσματα του πρωτογενή τομέα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας εδώ στην Κρήτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αφήνουμε διαχείριση νερού στους ενιώτες. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και εδώ στην Κρήτη υποτίθεται ότι τη διαχείριση των νερών την έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, υποτίθεται ότι είναι κρατικός, αλλά αύριο μεθαύριο ποτέ δεν ξέρει. Τα πάντα πουλούν. Όπου πρέπει να είμαστε και εκεί επιφυλακτικοί. Τώρα, δύο πράγματα θέλω να πω εντάχει για δύο καινούργια σχετικά πράγματα που έχουν εμφανιστεί στο νησί. Το ένα είναι οι συνεταιριστικές ΣΑΠΕ. Νομίζω ότι και η άποψη της περιφέρειας όπως αποτυπώθηκε είναι σφαλμένη. Η οποία άποψη της περιφέρειας στην ουσία λιένει το τοπίο για τις συνεταιριστικές ΣΑΠΕ. Στην ουσία είπε ότι οι αντιδράσεις του κόσμου σε διάφορες περιοχές για τις ΣΑΠΕ είναι επειδή οι ίδιοι δεν κερδίζουν. Επειδή οι ίδιοι δεν έχουν όφελος. Οπότε τι να κάνουμε, να προχωρήσουμε τις συνεταιριστικές ΣΑΠΕ. Βέβαια, τις συνεταιριστικές ΑΠΕ ισχύει πάντα το ίδιο, είναι πάντα ΑΠΕ, σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Στην ουσία, τι λέμε τώρα, τι να τις κάνουν εταιρείες, πάνε να τις κάνουν κάποιοι συνεταιρισμοί. Το θέμα είναι, τι γίνεται τώρα, πάει να πουλήσουν πάλι ρεύμα. Και εδώ υπάρχει καταρχάς ένα μεγάλο σφάλμα. Γίνεται μια αποδοχή της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Μια έμεση αποδοχή της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, αν πάει να γίνει κάτι τέτοιο. Στην ουσία πάλι μια υποτιθέμενη δημοκρατική λειτουργία μπορεί να έχουν κάποιοι συνεταιρισμοί. Το έχουμε δει με συνεταιριστικές επιχειρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ξεκινάνε συνεταιριστικά, δημοκρατικά. Όσο περνάει ο καιρός, γίνονται εταιρείες και κάποιος καρπώνει το 50% και στην ουσία λειτουργούν καθαρά σαν ιδιωτικές εταιρείες. Όμως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί αυτό δίνει ένα μεγάλο άλοθη στις εταιρείες. Γιατί όταν γίνει αποδεκτό αυτό το πράγμα. Από μια κοινωνία και δεχτεί να κάνει, ξέρω εγώ, δήμος ή οποιοδήποτε καλοθελητής, που καλοθελητές υπάρχουν πολλοί, έτσι, από συνεταιριστικές τράπεζες, από την εκκλησία, από ιδιώτες που θέλουν να κερδίσουν, έτσι, αν γίνει αυτό αποδεκτό, μετά πολύ εύκολα κάποιος θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, οι λόγοι για τους οποίους αντιδράσει για μας ισχύουν και για αυτούς, οπότε εδώ μιλάμε για θέμα αυθέντου ανταγωνισμού, οπότε πρέπει να πω και εγώ και να γεμίσω την Κρήτη στα βουνά της με ανεμογεννήτριες. Επίσης, στρατηγικά είναι πολύ έξυπνο κομμάτι, γιατί ένα πολύ έξυπνο τρίκ, γιατί στην ουσία μετατοπίζεται διαμάχη μεταξύ μιας τοπικής κοινωνίας και μιας εταιρείας που θέλει να εγκαταστήσει κάποια ΑΠΕ σε μια περιοχή, μετατοπίζεται αυτή η διαμάχη εντός της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Θεωρώ γενικώς ότι ήταν στρατηγικά μια έξυπνη κίνηση η οποία έγινε. Δηλαδή, αν ήθελε κάποιος, άκουσα ότι στα Χανιά θέλουν να πουλήσουν τρεις ανεμογεννήτριες σε δήμους που υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες. Αν ήμουν εγώ στη θέση τους και ήθελα να πετύχω κάποιους στόχους, δεν τους πουλούσα, θα τις χάριζα. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση σοβαρή από τον κόσμο, ίσως πιο έντονη αντίδραση από ό,τι γινόταν πριν, πάνω στο κομμάτι των συνεταιριστικών ΑΠΕ. Επίσης, είναι αναγκαίο να υπάρχει και μια ευάθυνση των επιχειρημάτων. Δηλαδή, μην μένουμε μόνο στο κομμάτι ότι δεν τις θέλω στην περιοχή μου. Υπάρχουν και κάποιοι λόγοι πολύ σοβαροί και τεχνικοί, αλλά κυρίως
κοινωνικοί, πολιτικοί λόγοι από πίσω στο οποίο πρέπει να υπάρχει αυτή η αντίσταση. Ένα δεύτερο θέμα και κλείνω που έχει προκύψει στα τώρα τα τελευταία δύο χρόνια στην Κρήτη είναι η μονάδα συνεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας. Αυτό ξεκίνησε περίπου πριν από δύο χρόνια, όπου γινόταν οι αιτήσεις για τις μονάδες αυτές. Είχε βγάλει ένα πλαφόν, μου φαίνεται 15 MW, ήταν και αυτό υπερκαλύφθηκε με πάρα πολλές αιτήσεις, όπου είχαμε ζήσει και τα περίεργα φαινόμενα, ότι αυτοί πήγαν να αιτηθούν, διαπιστώσανε ότι είχαν κάποιοι μπράβοι, θα σου πω ότι ήταν εξωπαραπία εκεί που ήταν, δεν αφήνανε κανένα να μπει μέσα. Ήταν, λέει, οι νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών, οι οποίοι στην ουσία ήθελαν να πάρουν ένα πρώτο αριθμό, πριν αριθμούς πρωτοκόλλου της αίτησης. Το οποίο τελικά αποδείχθηκε ήταν και πολύ σημαντικό όσον αφορά και την κατάθεση των μελετών και την αδειοδότησή τους. Από το καλοκαίρι του 2014 ξεκινήσαν να καταθέσουν κάποιες μελέτες στην περιφέρεια. Υπήρχαν πρώτες αντιδράσεις από κατοίκους περιοχών, αρνητικές νομοδοτήσεις από τους δήμους. Αρνητικές νομοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, είχε μπει σε διαβούλευση, παντού υπήρχαν αρνητικές απόψεις από όσους είχαν εμπλακεί στη διαβούλευση τότε. Μάλιστα και μεταξύ τους οι μονάδες αυτές, δηλαδή άλλες ήταν βιοαέριο, άλλες ήταν αεριοποίησης, μονάδες αεριοποίησης, μπήκαν σε μια διαμάχη μεταξύ τους κάποια στιγμή. Πήγε απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρνητική, και ήρθαμε στο τέλος του 2014 με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης να εγκριθούν, να περάσουν κάποιες από αυτές τις μελέτες και να έχουν προχωρήσει ήδη σε κάποιες περιοχές την κατασκευή τους. Αυτό πρέπει να επισημανθεί για το ιστορικό και για το πόσο δημοκρατικά λειτουργούμε. Τώρα, αυτές οι μονάδες τι είναι? Κυρίως οι μονάδες είναι ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας. Θα μπορούσε να είναι καύση, είναι αναερόβια αφώνευση, είναι αεριοποίηση. Αυτές που είναι για καύση είναι σχετικά λίγες, αν και συνήθως καίνε βιομάζα ντόπια. Υπήρχε και μια στα Χανιά, νομίζω, η οποία ήταν να καίει λάδια που θα έρχονταν από τη Βουλγαρία. Κυρίως όμως οι μεγάλες μονάδες αυτές ήταν αναερόβια σχόνευσης και αεριοποίηση. Η αεριοποίηση είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχει ένας αντιδραστήρας, εσωστέρια σκήνης λέγεται, τροφοδοτείται βιομάζα σε υψηλή θερμοκρασία μαζί με μια συγκεκριμένη ποσότητα οξυγόνου και παράγει το λεγόμενο αέριο σύνθεση. Το αέριο σύνθεση μπορεί να καεί απευθείας ή να παράγει και υγρό καύσιμο. Αυτή προβλέπεται και τα απευθείας. Μαζί με αυτό παράγονται και κάποια παραπροϊόντα, τέφρα, γνωστή στάκτη, αλλά και ένα εξανθράκωμα το οποίο θέλει ιδιαίτερη διαχείριση. Όσον αφορά τις μονάδες αναερόβια σχόνευση, εκεί υπάρχουν κάποια αντιδραστήρια, είναι βιολογική διαδικασία, αναερόβιοι μικροοργανισμοί. Μπαίνει μέσα ένα απόβητο, ένα ενσύρωμα όπως λένε, το οποίο ζυμώνει αναερόβια, παράγει το βιοαέριο. Το βιοαέριο είναι ένα μείγμα διοξιδίου του άνθρακα με μεθάνιο. Βέβαια έχει και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία εντάξει, θεωρητικά μπορούν να καθαριστούν. Και το βιοαέριο αυτό μετακέτει και παράγει ρεύμα. Αυτά χοντρά-χοντρά. Υπάρχει ένα θέμα πολύ βασικό. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν αυτές οι μονάδες, η πρώτη ύλη είναι η βιομάζα. Υπήρχε σε πολλές μελέτες, σχεδόν σε όλες τις μελέτες των μεγάλων μονάδων, ότι η βιομάζα θα ήταν η διφασική πυρήνα από τα αλεουργία και μάλιστα δεν θα ήταν από τα τοπικά αλεουργία, αλλά θα ήταν από Ιταλία ή Ισπανία. Πολύ αστείο. Επιθέων, προβλεπόταν ενεργειακές καλλιέργειες, υπάρχουν μονάδες που προβλέπουν ενεργειακές καλλιέργειες, όπου αυτή τη σιτία με φαγκώσικα. Στην ουσία έχουμε μια κάλυψη γης, σπατάλι πόρο νερού και λιπασμάτων, για να παράγουμε στην ουσία ενέργεια, ενώ δεν έχουμε να πάμε στην ουσία. Επίσης προβλεπόταν και αποψήρωση καλαμών που υπάρχουν σε φυσικά τοπία, το οποίο και αυτό βέβαια είναι λίγο παράλογο. Σε διαφορετικό συνδυασμό, αν υπήρξε, θα μπορούσαν να κάνουν μια επεξεργασία των λιμάτων σε περιοχές που δεν μπορούν να συνδεθούν σε κάποιο δίκτυο, δεν μπορούν να έχουν βιολογικό καθαρισμό, φυσικά συστήματα και από εκεί να παίρνουν. Αλλά αυτό μιλάμε για κάποιον άλλο σχεδιασμό που δεν στοχεύει σε κέρδη. Υπήρχε μια άναρχη εξάπλωση και άναρχη χωρίς κανένα σχεδιασμό χωρικό σε σχέση με το πού θα εγκατασταθούν αυτές οι μονάδες. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια υπερσυσσόρευση αυτή τη στιγμή στην πεδιάδα της Μεσαράς, όπου στην ουσία ανά 15-10 χιλιόμετρα συναντάμε και μια τέτοια μονάδα. Είναι να γίνει μια τέτοια μονάδα. Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο πρέπει να αναφερθούμε, ότι υπάρχει μια αναντιστοιχεία στην αξιοποίηση βιομάζας με αυτά που προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων. Ουσιαστικά προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων ότι η βιομάζα πρέπει να
σε αγροτικές περιοχές πρέπει να αξιοποιηθεί προς κομποστοποίηση και μάλιστα προβλεπόταν να γίνουν και κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση που δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι στιγμής τίποτα, ούτε καν καταγραφή. Από την άλλη όμως υπάρχει ο εξής κίνδυνος, ότι το μετά από, να αναφέρω βέβαια ότι μετά από μια στην ουσία αγώνα αρκετών ανθρώπων υπήρχε μια στροφή του περιφερειακού σχεδιασμού στη διαχείριση απορριμμάτων από την κάψη προς την κομποστοποίηση. Αφήνοντας βέβαια πολλά ανοιχτά παράθυρα. Ένα από τα ανοιχτά παράθυρα είναι και στην ουσία η αξιοποίηση της βιομάζας αυτής. Όταν η εύκολη συσσωρευόμενη βιομάζα αξιοποιείται προς ενεργειακό σκοπό, στην ουσία αυτό το που απομένει για να συνεπεξεργαστούμε το οργανικό πλάσμα των απορριμμάτων γίνεται δυσέβρετο. Δηλαδή, φανταστείτε, αν πρέπει να μαζέψουμε τη βιομάζα, τα κλαδέματα από την ελαιοκαλλιέργεια. Αυτό είναι και πολύ κοστοβόρο και πρακτικά αδύνατο. Τότε θα σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, κοστίζει πάρα πολύ, δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε αλλαγικά, ας το γυρίσουμε πάλι στην κάψη. Οπότε αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Είναι λίγο πονηρό. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να πω είναι σε σχέση με τις εκροές που έχουν αυτές οι μονάδες. Οι μονάδες αναερόβιας πόνευσης έχουν μια εκροή, η οποία έχει και στερεό και υγρό. Το στερεό διαχωρίζεται, υποτίθεται, οριμάζει και γίνεται λίπασμα. Το υγρό βαφτίζεται λίπασμα. Στην ουσία δεν πρόκειται για λίπασμα, πρόκειται για ένα μερικό επεξεργασμένο από οποίο οπότε δεν έχει να κάνει σχέση με ελαιοτριβία. Οι λόγοι είναι πολλοί. Και στην ουσία οι μελετητές των μονάδων αυτών ισχυρίζονται και επικαλούνται κάποιες μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό που αναφέρουν κάποιες ψηλές αποδόσεις καθαρισμού των αποβλήτων του σειρώματος, αυτό που μπαίνει μέσα στις μονάδες αυτές. Και φυσικά μια χαμηλού ρηπανικού φορτίου έξοδος. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει ποτέ στο συγκεκριμένο απόβλητο που θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλοι. Και στην ουσία βαφτίζεται λίπασμα. Δεν είναι λίπασμα, είναι ένα μερικός επεξεργασμένο απόβλητο. Αυτό μάλιστα το απόβλητο αρχικά τοποθετούνται ότι θα το πουλήσουν στις γύρω περιοχές ως λίπασμα, αλλά αν δεν μπορούμε να το πουλήσουμε, λέει, επειδή είμαστε και πολύ έτσι large, θα το χαρίσουμε δωρεάν στους εταιρισμούς, οι οποίοι με δικά τους έξοδα θα το αξιοποιήσουν. Όμως μια μικρή παρατήρηση, αυτό που συμβαίνει, ξέρω στην Ολλανδία, στο εξωτερικό, που υπάρχουν τέτοιες μονάδες και έχουν και ανεπτυγμένη κτηνοτροφία και φυσικά ένα απόβλητο από την κτηνοτροφία που είναι πολύ πιο ελαφρύ από ό,τι τα τσίγαρα που έχουμε εμείς εδώ πέρα για παράδειγμα. Το χωνεμένο υπόλοιπο το οποίο βγαίνει έξω πηγαίνει μεν σε αγρούς, έχει χαμηλότερο λιπαντικό φορτίο και έχει και μια τιμή πώλησης. Το αστείο βέβαια είναι ότι η τιμή πώλησης έχει αρνητικό πρόσημο. Μία 15 με 20 ευρώ στον τόνο. Δηλαδή, πληρώνουν τους παραγωγούς για να το πάνε αυτό το χωνεμένο υπόλοιπο στα κουράπια τους, γιατί και ένα κόστος έχει το άπλωμά του και ένα κόστος έχει μετά η μια επεξεργασία του εδάφους, ώστε να μπορεί να χωνευτεί και να μπορεί να βγει μια καλλιέργεια σιτηρών ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να φυτέψουν. Έχουμε στην ουσία με αυτή την ιστορία εδώ πέρα μια φοβερή εξωτερήκευση του κόστους. Δηλαδή, έχουμε ένα απόβλητο. Υποτίθεται ότι λύνουμε το πρόβλημα του αποβλήτου. Το κόστος επεξεργασίας και το κέρδος του υποτιθέμενου επενδυτή μεταφράζεται σε μια υψηλή τιμή αγοράς ρεύματος από όλους εμάς. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ακόμα και η ευρωή που χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία βαθίζεται λίπασμα και στην ουσία εξωτερικεύεται άλλο ένα κόστος στο περιβάλλον. Με λίγα λόγια, πολύ κακό για τον τίποτα. Σαν θέση μπορούμε να πούμε ότι η κομποστοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία προωθεί μια καλύτερη αξιοποίηση της βιομάζας, δεν απαιτεί μεγάλες εγκαταστάσεις, μπορεί ο καθένας να το κάνει και έχει πολλά ωφέλη στο πρωτογενή τομέα. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να έχουν όμως ένα αποτέλεσμα. Και το βασικό ερώτημα πάντα είναι από ποιον και για ποιον. Τι εξυπηρετούν. Δηλαδή, να το φέρω λίγο διαφορετικά. Να μιλήσω για το μονάδες επεξεργασίας βιομάζας. Οι τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται είναι εξαιρετικές τεχνολογίες. Δηλαδή, η αναερόβια πόνευση εφαρμόζεται ήδη σε επεξεργασία πολλών ειδών αποκτήτων. Έχει κάποια θετικά, έχει κάποια αρνητικά όσον αφορά το κομμάτι της επεξεργασίας. Γενικώς όμως μπορεί να διαχειριστεί δύσκολα απόκτητα που δεν μπορούν με άλλες τεχνολογίες. Δεν είναι κακή τεχνολογία. Το θέμα είναι ότι δεν πηγαίνει για επεξεργασία αποβλήτου, πηγαίνει για παραγωγή ενέργειας. Και μια παραγωγή ενέργειας σε ένα απελευθερωμένο σύστημα ενέργειας. Τώρα, όσον αφορά το
τοποθετήθηκα σε αυτό, όχι ενάντια στην τεχνολογία, αλλά προτίμησα μια άλλη τεχνολογία που έχει περισσότερο κοινωνικό όφελος. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και αναφορά που έγινε από ένα φίλο σχετικά με την έρευνα η οποία χρηματοδοτείται από πετρελαϊκές εταιρείες, 190 εκατομμύρια νομίζω ανέφερε το χρόνο δίνονται σε έρευνα από πετρελαϊκές εταιρείες για να αντικρίσουν την έρευνα που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την επιβεβαίωση κλιματικής αλλαγής. Αντίστοιχα υπάρχει τεράστια πολλαπλάσια χρηματοδότηση από τους υποστηριχτές αυτού του μοντέλου για να επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο της κλιματικής αλλαγής, όπως δείτε δηλαδή στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρωπου. Είπα ότι δεν είμαι ειδικός για να το κρίνω, απλώς σίγουρα αυτό το κομμάτι μπαίνει σε ένα πλαίσιο σύγκρουσης συμφερόντων. Και στην ουσία το να στοχεύσουμε μέσα σε πανεπιστήμια δημιουργούν υποστηρικτές, γιατί υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης. Δηλαδή, αν σε χρηματοδοτεί μια εταιρεία ή κάποιος που πιστεύει κάτι, σε χρηματοδοτεί να το αποδείξει αυτό, ασφαλώς δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης. Νομίζω το ζούμε όλοι μας και στα ευρωπαϊκά και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Από αυτή τη στιγμή η έρευνα χρηματοδοτείται κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν θα πω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικά μας χρήματα που γυρνάνε πίσω. Από ευρωπαϊκά προγράμματα για βασική έρευνα, ούτε κουβέντα να γίνεται, μόνο και εφαρμοσμένη έρευνα, η αποτελεσματικότητά της νομίζω είναι φανερή σε όλους πόσα χρήματα ξοδεύονται για να λύσουν υποτίθεται ένα πρόβλημα, ενώ υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να το λύσουν. Φτάνουμε σε ένα σημείο να ερευνούν πράγματα που δεν μπορούν για εφαρμοσμένη έρευνα, που δεν μπορούν να εφαρμοστούν ποτέ και δεν έχουν εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά τα προγράμματα είναι επιτυχημένα και μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Αυτό δημιουργεί σε μια ομάδα ανθρώπων η οποία είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου, σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, δημιουργεί αυτή τη σχέση εξάρτησης αλλά και υποστηριχτές της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σίγουρα επηρεάζουν και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Δεν παίρνουν θέση ανάμεσα σε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων, απλώς επισημάνθηκε για να ξέρουμε, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι κάτι μπορεί να εξυπηρετεί όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, σε σχέση με μικρές εφαρμογές ΑΠΕ, πώς μπορούν να διεισδύσουν, γιατί για μεγάλες, για να μιλήσουμε για ενεργειακή ασφάλεια από ΑΠΕ, αυτό δεν ισχύει, de facto. Δεν μπορούμε να σχεστούμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε ίσως να μιλήσουμε για μικρές εφαρμογές ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά συστέλες ή στο σπίτια, με στόχο κυρίως την εξοικονόμηση ενέργειας και μια αλλαγή περιβαλλοντικής συνήθισης στον ίδιο τον πολίτη. Αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό, αν αξίζει βέβαια τον κόπο. Αν η σχέση κόστους και αποτελέσματος είναι κάτι το οποίο είναι αξιόλογο. Αν μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία είναι πολύ ακριβή, δεν παράγεται η τεχνολογία αυτή ούτε σαν παραγωγή, αλλά ούτε και σαν συντήρηση εγχώρια για να πεις ότι θα δημιουργήσει και κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά έρχεται από το εξωτερικό και η σχέση κόστους αποτελέσματος δεν είναι κάτι που συμφέρει, δεν αξίζει τον κόπο. Αν αξίζει τον κόπο τώρα ή αν αξίζει το μέλλον μετά από κάποια χρόνια έρευνας, εκεί να το ξαναδούμε. Ναι. Ένα τελευταίο που θα ήθελα ίσως να πω. Έκανε και μια αναφορά η Φλόρα σε αυτό νωρίτερα. Σχετικά με τον τυπικό σχεδιασμό το κρατικό. Μίλησε για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες δημόσιες επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή δημόσιες επενδύσεις δεν έχουν. Δεν έχουν για την αντιβολή του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, αλλά και λόγω μνημονίου. Αλλά γενικότερα αυτοί οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί είναι μια επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προμνημονίου. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι μια γενίκευση της σύγκρουσης με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων.